Η κυρία σου είναι εκεί και να έρθουμε. Μία γυναίκα πριν, μιλώντας, μας είπε κιόλας ένα από τα μεγάλα σου, κυρία Τσεντίνη, τραγούδια. Το ίσως ακόμα σ' αγαπώ, δεν ξέρω ίσως, ε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πόσα τραγούδια, κύριε Τσεντίνη, έχεις κάνει. Θυμάσαι τον αριθμό ή όχι, πόσα έχεις πει. Περίπου 500 τραγούδια. Ποια ήταν εκείνα τα χρόνια, χωρίς να υποτιμώ καθόλου το παρόν σου, που ήταν οι κορυφαίες σου στιγμές. Ποιες χρονιές ήταν, να θυμηθούμε λίγο και ο κόσμος, αλλά και πιο νέα παιδιά, που δεν σε πρόλαβαν σε εκείνες τις μεγάλες σου μέρες, χωρίς ήταν να έχεις... από το 64 μέχρι το 70. Από το 64 μέχρι το 70. Μάλιστα. Σαν ξεκίνημα, και αφού είπαμε δύο λόγια μόνο, αν είμαστε έτοιμοι, αυτό το τραγούδι που είπε η γυναίκα πριν, το ίσως ακόμα σε αγαπώ, δεν έχεις αντίρρηση, ε? Να πάμε σε αυτό το πρώτο. Γιατί είναι ένα από τα μεγάλα σου ψάξεις. Ωραία. Πάμε λοιπόν σε αυτό το τραγούδι και χαιρόμαστε για αυτή την εκπομπή που έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας τον Μπάμπη τον Τσετίνη. Θα τον έχουμε όσο γίνεται περισσότερο χρόνο και όσο γίνεται περισσότερα τραγούδια. Αν είμαστε έτοιμοι, να φεύγει το πρώτο τραγούδι. Ο χώρος, κύριε Τσετίνη, είναι εκεί. Ό,τι θέλεις, από όπου θέλεις τραγουδάς, ό,τι θέλεις κάνει. Ίσως ακόμα σ' αγαπώ, δεν ξέρω ίσως. Ίσως για σένα στη ζωή μου να πονώ. Κι αν με εγκατέλειψες δε σου κρατάω μίσος. Συγγνώμη όμως να σου δώσω δεν μπορώ. Ίσως με τον καιρό, ίσως να λησμονήσω, μα τώρα δεν μπορώ για να σε συγχωρήσω. Είναι νοπά τα τραύματα μου, ανοίξει μέσα στην καρδιά μου. Ίσως να τρέχει κάποιο δάκρυ μου για σένα. Ίσως τον ύπνο μου να έρχεσαι συχνά. Μα είναι τα στήθια μου ακόμα πληγωμένα. Της προδοσίας σου η πίκρα περνά. Ίσως με τον καιρό, ίσως να λησμονήσω, μα τώρα δεν μπορώ για να σε συγχωρήσω. Είναι νοπά τα πράγματα μου, ανοίξει μέσα στην καρδιά μου. Μπάμπη Τσετίνης, και να σε έχουμε πάλι εδώ κοντά. Κύριε Τσετίνη, μια μεγάλη επιτυχία. Θυμάμαι τότε, εγώ γύρω στα τότε... Ποια χρονολογία ήταν?
Ήταν 68, 69. 67. 67 ήταν, ε. 67 χρονών και 67, 67, 67, ναι, και εγώ κάπου 13 χρονών τότε. Γιατί, κοιτάτε, έχω κρύψει ποτέ την ηλικία μου. Λοιπόν, άκουγα σαν μικρό παιδάκι, άκουγα, γινότανε χαμός, βέβαια, το τσουμπόξ τότε, ε. Όλοι, πραγματικά, ραδιόφωνα, πράγματα, καφενεία, μπαρ. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Θέλω να μου πεις, να μας θυμίσεις, γιατί εδώ δεν μπορούμε. Πόσα να πούμε τραγούδια, πούμε 3, 4, 5, όσο μπορούμε περισσότερο να σε έχουμε. Μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή, αν θυμάσαι, εννοώ τους τίτλους, περικούς. Το μερικές. Πρώτο τραγούδι που είπα ήταν το «Έχω δικαίωμα να σ' αγαπώ». Τα είπα το «Τι θες, τι θες», είπα το παλιό το «Μονοπάτι», το «Όταν αρχίζει ωραίο», το «Με ποιο δικαίωμα μιλάς για το όνομά μου», «Συνείδησή μου», πολλές, που να ενώ το ήξερα, «Μπορεί μια ξένη αγκαλιά να ερωτεύτηκες». Αλλά πολλά είχα πει και το λέω ότι του Χρήστου κάτι που με κάνει σε έναν αστυσιονίρ. Είχα τραγουδήσει όλο το σύνταγμα. Πολλά τότε. Ναι, πολλά τραγούδια. Το ότι αρχίζει ωραίο, κύριε Τσεδίνη, το έχουμε εδώ. Το έχεις μέσα στο πρόγραμμα να το πούμε. Ωραία. Ακούγοντάς το κι εγώ και βέβαια όλα αυτά τα είναι πολύ μεγάλες επιτυχίες. Απλώς, εάν το κρίνεις κι εσύ ότι το θέλουμε, είναι ωραίο να το πούμε έτσι, να είναι το δεύτερο. Πριν περάσουμε. Ναι, να πάμε σε αυτό το τραγούδι. Ναι, πάμε, πάμε, πάμε τραγούδι πάλι. Ναι, Μπάμπη Σερδίνης. Πάμε να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο. Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο. Πικραμένες καρδιές το ξέρουνε μόνο. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Ξεκινάμε με όνειρα χίλια. Τα γκρεμίζει ο πόνος η φτώχεια τη ζηλιά. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Κραμμένοι κι οι δυο κλαίμε τη συμφορά μας. Τη χαμένη αγάπη την πρώτη χαρά μας. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Πάμε μετά από το δεύτερο τραγούδι
Μπάμπης Τσετίνης σήμερα εδώ και πιστεύω πως θα τα λέγαμε κάποια λόγια και χθες και προχθές και σήμερα πως το έχουμε καμάρι που θα έχουμε εδώ τον Μπάμπη τον Τσετίνη. Δεν πέφτουμε έξω, δεν μας διαψεύδει αφού τι να διαψεύσει ένας άνθρωπος που έχει γράψει με χρυσά γράμματα κι αυτός τη δική του ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο. Αυτά τα τραγούδια, όσοι είναι λίγο πάνω από 25, 27, είσαι 47. Να είσαι καλά. Μέσα είσαι. Αν τα χειροστήσεις. Λοιπόν, μέσα είναι. Λοιπόν, και Ζητίνη, πώς το βλέπεις σήμερα το ελληνικό τραγούδι, που έχει ζήσει και αυτές τις άλλες δεκαετίες. Είχε... Καλά, οι δικές μας εποχές ήταν πιο δύσκολες, γιατί υπήρχαν αξίες τότε. Ήταν ο Καβαλάς, Διονυσίου, Αγγελόπουλος, Καζατζίδης. Καζατζίδης, Γιωταλίδη, Απολυπάνου, Γκρέι. Υπήρχε κάποια, πρέπει να ήταν οι αξίες. Είχε πέσει κάπου στο ελληνικό. Τώρα πάλι πανέρχεται το λαϊκό τραγούδι, δηλαδή. Ανεβαίνει κάπου στο λαϊκό. Το βλέπεις ότι έχουμε, δηλαδή. Δηλαδή έχει δυνατότητα να ανέβει τώρα. Θα ανέβει πάλι το λαϊκό. Δηλαδή είναι το μοντέρνο που έχει πάρει μια άνοιγμα. Στο... Με την εμπειρία αυτή του λαϊκού τραγουδίου που το έζησε στην καλή εκείνη δεκαετία, πιστεύεις δηλαδή σήμερα ότι υπάρχουν και φωνές και συνθέτες, εννοείς. Είμαστε. Ποια επιλογή έχετε κάνει για το τρίτο τραγούδι? Ένα μεγάλο σου ξέρω που είχα κάνει το 65, είναι το στο παλιό το μονοπάτι. Δεν πάμε σε εκείνο το μονοπάτι? Πάμε εκεί. Πάμε εκεί λοιπόν. Πάμε τις Ατίνες και πάμε εκεί. Πάμε εκεί να εκμεταλλευτούμε τραγούδια. Είμαστε έτοιμοι. Ας ξεκινάμε αν δεν είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Απόψε στο παλιό το μονοπάτι, για τη χαμένη μου να κλάψω την αγάπη. Δεν γελάει δουνε τα πουλιά, όλα πια είναι σκοτεινά και τα λουλούδια στα κλαδιά είναι όλα μαραμένα. Λένε κι αυτά το χωρισμό σαν να είναι στοιχειωμένα. Μονοπάτι αγαπημένο, εσύ που με βλέπεις πονεμένο, πες μου, πες μου που θα τη βρω. Πες μου, πες μου να μην πονώ. Πέρασα για στερνή φορά στο μονοπάτι, μήπως και βρω τη λατρευτή μου την αγάπη. Μα δεν υπάρχει πουθενά, χάθηκε για πάντοτινά στην πονεμένη μου καρδιά η αναμνήσεις μένουν και τη χαμένη αγάπη μου στο νου μου ξαναφέρνουν. Μονοπάτι αγαπημένο, εσύ που με βλέπεις πονεμένο, πες μου, πες μου θα τη βρω. Πες μου, πες μου να μην πονώ. Μπάμπης Τσετίνης, μονοπάτι
Αγαπημένο, μεγάλα τραγούδια, πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια και θέλω να μου πεις σήμερα, κύριε Ζερίνη, σήμερα, τελευταίος σου δίσκος, αυτό το καιρό. Πότε είναι, τι ετοιμάζεις? Ετοιμάζω τα Χριστούγεννα δίσκο, με το Βασιλιάδη και με. Το Βασίλειο. Βασίλειο Βασιλιάδη. Βασίλειο Βασιλιάδη. Και με την Παπαγιανοπούλου, τη Λούλα. Ένα δίσκο θα κάνουμε το Χριστούγεννα. Ενώ κυκλοφοράει κάποιος δίσκος τελευταίος. Κυκλοφοράει, είναι το πιο σπυρό είναι σπασμένο. Από αυτό... Αλλά έχω κάνει και μια συμμετοχή με τη Βιτάλη. Το προσωπικό της δίσκο. Από ποιο νέα τραγούδια, ποια έχεις επιλέξει να ακούσουμε? Το κάποιο... ποιος πληρώνει τα σπασμένα και... Ποιος πληρώνει τα σπασμένα, αυτό που, τη συμμετοχή που λες που... Όχι, αυτό είναι... Όχι, αυτό είναι ο δίσκος. Είναι ο δίσκος, ναι, σου ζητώ συγγνώμη. Ο δίσκος. Όταν θα να ετοιμαστεί το, από τον δίσκο, ποιος πληρώνει τα σπασμένα και είναι το... Το τραγούδι αυτό που φέρνει και το τίτλο του, το τίτλο του δίσκου. Αλλά να πούμε όμως κάτι άλλο πριν πάμε σε αυτό το τραγούδι. Να... ή να το φέρουμε μετά κουβέντα. Να πούμε περισσότερο για τους δίσκους. Τότε ήταν δύσκολο να καθιερωθεί ένα τραγούδι. Πέρα από τις ήταν, αξίες που μας ανέφερες πριν, ναι. Ότι ήταν αξίες και έπρεπε να κονταροχτυπηθείς με θερία. Μπράβο. Με θεριά, ας το πούμε έτσι. Ναι, τώρα υπάρχει και ένα marketing. Δηλαδή στην υπόθεση. Δηλαδή πρέπει να διαθέσει πολύ χρήμα για να διαφημιστεί ο δίσκος. Να ακουστεί. Να ακουστεί, ναι. Θέλει. Τότε ήταν, πρέπει να είναι ξεχωρίσει το τραγούδι που λέμε. Δηλαδή βγάζανε και τότε, αλλά τα τραγούδια ξεχωρίζανε να γίνουν τις επιτυχίες. Δηλαδή οι αξίες θες να πεις περνάγανε τότε. Δεν σταματάγανε με τίποτα. Τίποτα. Με το που ξεχώριζε γινότανε. Δεν υπήρχε και περίπτωση. Και σε μαγαζιά. Μάλιστα. Ενώ σήμερα και να αξίζει κάτι, αν δεν έλα αρεστεί όπως λες. Όχι. Δεν... Σήμερα δεν ακούγεται. Ας το τραγουδήσει οποιοσδήποτε τραγουδιστής. Εάν δεν διαφημιστεί, να γίνει πλήση που λέμε. Εγκεφάλαιο. Δεν, όσο και καλό να είναι το τραγούδι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα από τα πιο. Από τα καινούργια τραγούδια του Μπάμπη Τσετίνη. Ναι. Thank you.